το φεγγάρι δεν περνάει από εδώ. Το τοπίο είναι χακί, τρώει την καρδιά σου. Σε λευκό χαρτί τη νύχτα σαν να γράφω σ' αγαπώ. Στη σκοπιά παραμιλάω το όνομά σου. Αχ, αδούλα του χιονιά, δεν θα είμαι πια μαζί σου. Στο Δεκέμβρη της 9 που έχει σαν να τη γιορτήσω. Αχ, αδούλα του χιονιά, δεν θα είμαι πια μαζί. Παρασκευή 12. Βρισκόμαστε στο κοινοκομείο Φαρσάλων. Γίνονται έργα. Φτιάχνουν σπιτάκι. Οι φίλοι μας τα τετράποδα είναι και οι υπάλληλοι που τα ταΐζουν. Εδώ τώρα τι κάνουμε τώρα, αυτά κάνουμε, πώς τα λένε? Κλωβούς. Για τα σκυλάκια μας, ωραία. Τράβονται. Ναι, μωρέ. Είναι όμορφα. Okay.
Δεν τραβάς. Μόνο μένα μην πιάσω. Τι κάνουμε εδώ σήμερα, τι έχει. Κατασκευέσουν Δήμους Φαρσάλων. Για το καταφύγιο ζώων. Κοίταξε εδώ, τα έχει πάρει ο αέρας όλα, δεν έχει αφήσει τίποτα. Εδώ και τα κατασκευέσουν, κάνουμε σήμερα. Όχι σήμερα, έχουμε τώρα πέρα μια εβδομάδα που δημόμαστε. Έτσι πρέπει να γίνονται, να έχουν και αυτά μια άνετη. Άνετη ζωή, να μην είναι μέσα σε αχούρια. Εντάξει, πλουβάκια μικρά εδώ μέσα, τι γινόταν. Εδώ πέρα, κοίταξε, δεις τώρα πόσο άνετα είναι. Ωραία. Καλή συνέχεια. Όλα υλικά του Δήμου, τα όλα. Όλα του Δήμου, βέβαια ο Δήμος. Ο Δήμος, τι να κάνει. Και ο Δήμος βοηθάει όσο μπορεί. Η τεχνική υπηρεσία βεβαίως δεν σταματάει, γιατί πάντοτε υπάρχουν έργα που πρέπει να γίνονται. Με τα χιόνια τώρα. Με τα χιόνια τώρα πάλι θα είστε επιποδός. Πάλι επιποδός. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πως τα πολύ ψηλά είναι, ρε γάμα. Φίλοι μας, τα τετράποδα κάθονται. Όπως βλέπω, αυτό έχει πράσινο λουράκι. Αυτό είναι και στηρωμένο και εμβολιασμένο. Και από ό,τι μου είπαν από τη φιλοσοϊκή, το φιλοζωικό σύλλογο, τα έχουν αμολύσει έξω για να είναι στο φυσικό τους περιβάλλον. Δεν είναι θέμα του Δήμου που βρίσκονται αυτά τα σκυλιά τώρα, είναι αυτό το ένα. Είναι και άλλα δύο-τρία που βρίσκονται τη στιγμή που τα αφήνει ο φιλοζωικός σύλλογος για να είναι, λες, στο φυσικό τους περιβάλλον.